Καλώ τον κύριο Τσόχο. Εσύ δεν κάνει κλήρωση, κοινωνικό έργο επιτελείς. Ναι, τώρα ναι. Τώρα ναι, 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 ναι. Το επιβεβαιώνω. Τι κάνετε? Είμαι αναπαυτικά αραχτός στην πολυθρόνα μου και περιμένω να κάνεις, να επαναλάβεις το χθεσινοβραδινό υπέροχο σχόλιο σου. Χθες ήσουν απόλαυση, χωρίς τη φουστανέλα όπως είπες. Το έφτιαξε στο έργο έτσι, δηλαδή κάποιος που δεν είδε το παιχνίδι το ξαναείδε ηχητικά στο ραδιόφωνο, ας πούμε. Και τώρα λίγο πιο χαλαρός και έχοντας δει και μερικά πράγματα. Ας πούμε, είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής εγώ ότι θα βγει ο Τσόχος μία παρά και θα τον ξεφωνήσω για αυτό το παλτό τον Γκεντουζή. Που μας τον έκανε. Δεν ήταν καλός θέση. Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνιο. Ναι, ναι, δεν ήταν καλός θέση. Δεν ήταν καλός θέση. Αντίθετα ήταν ο Παγιέτ, δυστυχώς. Καταλαβαίνω και από τα βίντεο που έχω δει και από αυτά που... Με αυτό έκλεισα χθες το βράδυ, αλλά και από αυτά που έχω δει στα βίντεο και από αυτά που έχω διαβάσει από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί, ότι ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ομολογώ ότι δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι μια πολύ σκληροπυρηνική κερκίδα και είναι και μια κερκίδα που συχνά προκαλεί ζητήματα και επεισόδια. Ελπίζω στη ρεβάν σε 6 βράδια την ερχόμενη Πέμπτη να επικρατήσει η λογική. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αν πρέπει να έρθουν ή δεν πρέπει να έρθουν, ή πρέπει να τσεκάρουμε αυτούς που θα έρθουν. Αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Εδώ πάω μπροστά του, στην περίπτωση που έρθουν, ο Παρίς Μαρσέη έχει μια ιστορική στιγμή και ιστορική πρόκληση. Και αυτό θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όχι αντίπεινα οποιασδήποτε μορφής για όσα έγιναν το τελευταίο διήμερο στην Μασσαλία. Δεν έχει κανένα νόημα και δεν θα ωφελήσει τίποτα ούτε τον κόσμο ούτε πολύ περισσότερο την ομάδα. Και αυτό θα πρέπει να το καλλιεργήσει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ η ομάδα του ΠΑΟΚ, να το επικοινωνήσει με στους φίλους της, εφόσον, ξαναλέω, έρθουν ο παδί της Μαρσέη στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Καταλαβαίνω ότι όσοι βρέθηκαν στη Μασσαλία ζωρίστηκαν πάρα πολύ, ειδικά όσοι κυκλοφορούσαν μεμονωμένα με την κοπέλα τους, με τα παιδιά τους, δυσκολεύτηκαν ή ακόμη και τρομοκρατήθηκαν. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει κανένα νόημα ούτε τα αντίπεινα, ούτε θα ωφελήσουν κανέναν, ούτε... θα βοηθήσουν σε τίποτα. Σωστά το είπες. Να πάνε στο γήπεδο, να το γεμίσουν την Πέμπτη και να βγάλουν τα λαρίκια τους και τη φωνή τους. Αλλά μέχρι εκεί. Τελεία. Τελεία. Να σου πω την αλήθεια, από χθες το μεσημέρι, επειδή ξέρω λίγο στην πόλη, νομίζω ότι είχαμε ξανασυζητήσει σε σχέση με το τι είχε συμβεί το 98 στο παγκόσμιο κύπελο, όπου πέρασαν από εκεί οι Άγγλοι και ναι, ναι, έγιναν φρικτά επεισόδια. Γενικά, από χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, ανησυχούσαμε, μην έχουμε το χειρότερο. Γιατί πολλές φορές ο παδί της Μαρσέη δεν μένουν μόνο στο ξύλο ή στο ντου. Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Και κλείνω αυτή τη μεγάλη παρένθεση και πάω στα αγωνιστικά. Ναι, αυτό είναι λίγο το γαμώτο της ιστορίας, ότι δεν είναι ότι η Μαρσέη έπιασε καμιά φοβερή απόδοση, οπότε να πεις, οκ, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν καλύτερες ομάδες από τις δικές μας εκεί έξω. Μια τέτοια συνάντηση χθες το βράδυ ο ΠΑΟΚ, μια πολύ καλύτερη ομάδα, μια ομάδα που μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ και νίκησε. Θα ήταν πιο εύκολο να αποδεχτεί την εξέλιξη. Χθες είχαμε την ατομική ποιότητα 2-3 ποδοσφαιριστών ανάμεσα τους, δυστυχώς οι δύο σκόρερ της Μαρσέη, του Ζέρσον και του Παγιέτ. Ναι. Και μια νοθρή, δεν ξέρω πώς ακριβώς να την πω, μια όχι δυναμική, μια όχι πολύ συγκεντρωμένη έναρξη του ΠΑΟΚ στο ΜΑΤΣ. Ή μια διστακτική, ή μια κάτσε να δούμε τι θα γίνει
ή κάτσε να δούμε τι είναι αυτή, να τους ζυγίσουμε, αλλά τους πήρε πολύ περισσότερο χρόνο να τους ζυγίσουν. Όλα είναι πιθανά, αν και από τις αντιδράσεις και τα όσα είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά τη λήξη του μάτς για το πρώτο ημίχρονο, αντιλαμβάνομαι ότι η δική του προσέγγιση δεν ήταν αυτή, άρα δεν νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένο να του ζυγίσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, να καταλάβει τι ακριβώς είναι απέναντί του και αναλόγως να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Το ευχάριστο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο που έδωσε ένα προβάδισμα δύο τερμάτων στη Μαρσέιγ εύκολα, χωρίς η Μαρσέιγ να πιάσει φοβερά στάνταρ απόδοσης, ξαναλέω με την ανατομική ποιότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών της. Τα συζητήσαμε και τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το ΒΑΡ σε αυτή τη διοργάνωση. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Το σκεπτικό το ξέρουμε για αυτήν την απόφαση. Το σκεπτικό είναι ότι δεν ισχύει βεβαίως για την προημιτελική φάση και εδώ που έχουμε φτάσει. Ναι, το σκεπτικό είναι ότι πολλές ομάδες... Όχι, όχι, για αυτή τη φάση που λέω. Προημιτελική και τα λοιπά. Γιατί? Θα έχει μόνο στα τύρανα, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς πήραν μια απόφαση κεντρική από την αρχή της σεζόν. Όχι, θα έχει στα υπάρχουν... Ναι, για πες, συγγνώμη, ναι. Για πες. Ναι, ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που στα γήπεδά τους δεν είναι δυνατή η χρήση του βίντεο assistant referee σε αυτή τη διοργάνωση. Υπάρχουν και ομάδες από πρωταθλήματα χωρών που δεν έχουν εντάξει ακόμα το VAR στο πρωτάθλημά τους. Ως εκ τούτου αυτή η διοργάνωση θα παίζεται χωρίς VAR. Θα έχει ημιτελικά και στον τελικό σίγουρα. Ημιτελικά θα έχει. Μόνο στον τελικό. Μόνο στον τελικό. Τέλεια. Όπως ήταν και πέρυσι, μέχρι πέρυσι στο Europa. Αυτό από φέτος άλλαξε. Και νομίζω ότι θα αλλάξει από το χρόνο και στο... είναι δυνατόν. Και στο conference. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Εσείς στην Κοσμοτέ τη γραμμή που τη βρήκατε χθες τη γραμμή? Και τη βάλατε εκεί. Στον goal. Εμείς χρησιμοποιούμε τη δική μας τεχνολογία. Ναι. Είναι αυτές οι γραμμές που έμπαιναν στο offside πριν εμφανιστεί το το VAR. Είναι εικόνα ψηφιακής ανάλυσης. Η γραμμή μπαίνει, τοποθετείς, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πώς μπαίνει αυτή η γραμμή, τοποθετείς, έχεις τις ακριβείς διαστάσεις του γηπέδου, το εκάστοτε γηπέδο που γίνεται το match, τις τοποθετείς στον υπολογιστή και αυτό βγάζει μια κάτωψη του γηπέδου με ευθείες γραμμές ανά εκατοστά και άρα δίνοντας του το σημείο της μπάλας και το σημείο των ποδοσφαιριστών αυτομάτως τραβάει τις γραμμές και αντιλαμβάνεται ποιος ήταν εκτεθειμένος και ποιος όχι. Μια πολύ ωριακή φάση. Αλλά γι' αυτό είναι το VAR, για τις οριακές φάσεις. Δεν ξέρω αν θα έχει αλλάξει κάτι σαν και καλά στην οικονομία του παιχνιδιού. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Αλλά η ουσία παραμένει η ίδια, ότι το 2022 σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση το να μην έχουμε VAR είναι λίγο αστείο. Το να έχει VAR το Σάββατο το Λαμία Βόλος και να μην έχει ο προημιτελικός ευρωπαϊκής διοργάνωσης την Πέμπτη το βράδυ είναι λίγο ανέκδοτο. Ξεκινάει εχθές στο δεύτερο ημίχρονο στο Βελοντρόμ. Βλέπουμε τη φάτσα του, δύο φάτσες, τον Λουτσέσκου και τον Καντουρί να δίνει τελευταίες οδηγίες. Να βλώνουμε καμιά τριανταριά λεωφορεία από εδώ από τη Θεσσαλονίκη να πάμε να χαλάσουμε την αλλαγή. Έτσι πως είναι και το μάτς. Να πάμε σε χρόντε. Ναι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το είπα και εγώ χθες. Και να του πούμε τι κάνεις, ρε φίλε. Ναι, δεν την έβρισκα κακή την αλλαγή ή εκτός λογικής. Ναι. Την έβρισκα με βάση τα όσα είχαμε δει στο πρώτο ημίχρονο μια αλλαγή με μεγάλο ρίσκο. Ότι εδώ το πράγμα μπορεί να γίνει πολύ χειρότερο για τον ΠΑΟΚ. Yeah. Γιατί αφαιρούσε έναν ανασταλτικό χαφ, τον Τσιγκάρα, και δεν τον αφαιρούσε, νομίζω, γιατί τον θεωρούσε αυτόν ως τον κακό του πρώτου ημιχρόνου για τον ΠΑΟΚ. Τον αφαιρούσε για να αλλάξει το σχέδιό του. Αφαιρούσε λοιπόν έναν ανασταλτικό χαφ και παίρνουσε μέσα ένα δεκάρι, έβγαζε το 6, έβαζε το 10 και πήγαινε τον Αουγκούστο από το 10 που τον είχε στο πρώτο ημίχρονο στο 6.
Μια απολύτως λογική αλλαγή είναι όταν χάνεις με 2-0 και θέλεις να βρεις οπωσδήποτε γκολ και να κάνεις πιο επιθετική την ομάδα. Δεν έχει καμία τρέλα μέσα της και καμία, πώς να το πω, δεν ανακαλύπτει την Αμερική ο Λουτσέσκου για να πεις τώρα τι όνειρο είδες. Απλώς έμοιαζε με μεγάλο ρίσκο, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλα ζητήματα στον άξονα, στην ανασταλτική του λειτουργία, και η αφαίρεση ενός παιδιού που τρέχει πάρα πολύ και καλύπτει χώρους και η προσθήκη ενός παιδιού με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά σε έκανα να ανησυχήσεις για το τι μπορεί να δεις στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ο Λουτσέσκου δεν έχει αμφιβολίες για την ομάδα του. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και το πολύ σπουδαίο. Και ο ΠΑΟΚ, ακόμα και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, 2-0 στο ημίχρονο πίσω στο σκορ, εξακολουθεί να έχει εσωτερική πίστη για αυτό που έχει κάνει φέτος, για αυτό που μπορεί να κάνει σε οποιοδήποτε γήπεδο, με οποιαδήποτε ομάδα, κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο, κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Ναι. Και με το σκορ στο 2-0 στην πλάτη του μετά από 45 λεπτά. Και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα για 25-30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού υπήρξε κόπωση στο ΠΑΟΚ και δυσκολεύτηκε να αμυνθεί με τον τρόπο που αμύνθηκε σε όλο το υπόλοιπο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή να πιέσει αρκετά ψηλά, και ήταν πολύ φυσιολογικό μετά από 70-75 λεπτά να μην έχει τις δυνάμεις να πιέσει ψηλά. Σε εκείνο το σημείο ξανά οπισθοχώρησε. Όταν αυτοί βγήκαν από την άμυνα και την κυκλοφορούσαν καλά την μπάλα, ξανά άρχισαν να γίνονται απειλητικοί. Χρειάστηκε και μια-δυο φορές να επέμβει και ο Πασχαλάκης. Η διπλή επέμβαση που έχει κάνει είναι η πιο σημαντική στο μάτς, και να μείνει αυτό το 2-1 που, okay, διατηρεί την Μαρσέγη σε θέση φαβορή, έτσι ήταν άλλωστε και από την ημέρα της κλήρωσης, αλλά διατηρεί και ακέραιες ελπίδες του ΠΑΟΚ για πρόκριση. Είδαμε χθες αδυναμίες της Μαρσέγη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι πιο τραγικές νομίζω είναι στην ανασταλτική της λειτουργία. Όπως επίσης μας έδειξαν αδυναμίες και στο να κυκλοφορήσουν την μπάλα καλά υποπίεση, ναι, ναι, του ΠΑΟΚ ψηλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα και να πιέζει σαν τρελός ψηλά. Γιατί ναι, μπορεί να είναι αποδοτικό σε σχέση με την κυκλοφορία της μπάλας στη Μαρσέιγ, αλλά σίγουρα θα τον αναγκάσει να το αφήσει και χώρους. Και δεν είναι αργή αυτή που παίζουν μπροστά για τη Μαρσέιγ. Ειδικά ο Ιντέρ, το καταλάβαμε χθες, ότι μπορεί να μην του βγήκαν κάποια πράγματα, αλλά η ταχύτητα και η έκρηξή του δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στον ΠΑΟΚ και ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε στους χώρους. Όμως είναι σίγουρα κάτι που ανά διαστήματα, ο Λουτσέσκου θα το κρίνει αυτό, και σε ποια διαστήματα του παιχνιδιού, στην αρχή και μετά ανατακτά χρονικά διαστήματα, μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην αρχή και όσο περνάει η ώρα μεγαλύτερη πίεση ψηλά. Τέλος πάντων, σίγουρα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς πότε θα το κάνει, αλλά σίγουρα επίσης το είδε ότι όταν το έκανε χθες επιτυχημένα, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, πρέπει να το κάνεις και να το κάνεις πολύ επιτυχημένα και πολύ οργανωμένα, διότι αν το κάνεις με πολλούς παίχτες ψηλάκες που φύγουν, τότε υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν το κάνεις θα πρέπει σχεδόν να σιγουρευτείς ότι δεν θα σου φύγουν ή δεν θα σου φύγουν με αυτόν τον τρόπο που θα σε αφήσει εκτεθειμένο. Σίγουρα το είδε χθες ότι όταν συνέβη επιτυχημένα είχε τεράστιο πρόβλημα η Μαρσέιγ, και σίγουρα είναι ένα από τα πράγματα που θα ζυγίσει στη Ρεβάνς. Όπως σίγουρα θα ζυγίσει και τις απουσίες, ειδικά αυτή του Ζέρσον για τη Μαρσέιγ είναι πολύ σημαντική. Γιατί? Ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλές δουλειές. Τι έκανε χθες? Εξαφανισμένος είναι. Την πρώτη φορά που εμφανίστηκε, μας φώναξε ότι είμαι εδώ, ήταν στην κλωτσιά που έδωσε στο Ζήχο. Δεν έπρεπε να βγει με κόκκινη κίνηση στην κλωτσιά που έδωσε. Θα μπορούσε να βγει και εκεί. Ναι. Θα μπορούσε να βγει και εκεί. Του χαρίστηκε εκεί το πολωνικό αγόρι και μετά στην κόκκινη. Εγώ εκεί τον είδα. Τον Τούρκο τον είδα. Έχει βάλει και ένα γκολ. Και με πολύ καλή εκτέλεση. Offside. Ναι, εντάξει. Αυτό το έβαλε. Αυτό το έβαλε, εντάξει. Ναι, και είναι ο παίκτης που από τους μεσοεπιθετικούς της Μαρσέιγ, αυτός που καλύπτει περισσότερο χώρους, που εμποδίζει τα ανεβάσματα, είναι ένα παιδί που κάνει πολλές δουλειές μόνο μέσα στο γήπεδο. Εγώ αυτό που φοβάμαι στη Ρεβάνς είναι αν θα παίξει ο Μίλικ. Αν θα παίξει ο Μίλικ είναι καμία σχέση με αυτούς που έπαιζαν χθες μπροστά. Ο Μίλικ είναι άλλη φάση. Ναι, ναι, και είναι και άλλου τύπου φόρα. Ναι, 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 ναι. Μόνο αυτό φοβάμαι.
Εντάξει, και ο Δημήτρη Παγιέτ είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης είναι, αλλά τι έκανε χθες. Το σουτ που έχει πιάσει το έχει βάλει τον γκολ της χρονιάς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παγκόσμιο επίπεδο να πούμε. Δεν νομίζω να πει καλύτερο γκολ από αυτό που έβαλε χθες ο Παγιέτ. Και τι άλλο έκανε. Έκανε το λάθος και μείωσε ο ΠΑΟΚ. Αυτός το έχει κάνει το λάθος και μετά έκανε το νεκρό. Εκεί ότι τάχτε τον πονούσε το πόδι. Τι, γιατί μανούρες έκανε και τίποτα άλλο δεν έκανε. Και ένα σουτ που το έστειλε στα Περιστέρια. Εντάξει, είχε και πολύ καλά στημένα. Από ένα δικό του στημένο προκύπτει η διπλή ευκαιρία του που κάνει την επέμβαση ο Πασχαλάκης. Σχεδόν στη μικρή περιοχή είναι το στημένο που κερδίζει. Ναι. Άμα είσαι ο Παγιέτ, έτσι. Γι' αυτό λέω. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν μου έκλεψε κανένα την παράσταση που λέμε. Τη δική μου παράσταση χθες από τη Μαρσέικ που την περίμενα πολύ καλύτερη. Ήταν ωραία σε ένα τεταρτάκι στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί που λέω, αμάν λίγο το έργο εδώ, έχουν ανεβάσει ταχύτητα αυτοί. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθούν οι δικοί μας. Μόνο εκεί, Μιχάλη. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν. Όχι, η Μαρσέικ δεν ήταν. Ήταν μακριά από αυτό που θεωρητικά μπορεί να παίξει με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχει. Και γι' αυτό λέω. Τώρα, ότι πόσο διαφορετική είναι εκτός έδρας. Που λες ότι. Και λέτε όσοι το παρακολουθείτε το έργο της Μαρσέικ καλύτερα από μένα, πόσο διαφορετική είναι εκτός έδρας και τι διαφορετικό κάνει εκτός έδρας. Οκ, θα περιμένω να το δω. Ναι. Η αλήθεια, και γι' αυτό και εγώ δεν ήμουν. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, ξαναλέω, με μια εμφάνιση της Μαρσέικ που λες, οκ, τι να κάνει ο ΠΑΟΚ, κόντρα σε αυτήν την ομάδα που έκανε αυτήν την εμφάνιση, έχασε. Δεν είναι έτσι. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν όπως ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, σε όλο το 90 λεπτό, πιθανότατα θα είχε φύγει με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την Μασσαλία. Και αυτό είναι που σε κάνει να προβληματίζεις, ότι σε τέτοιους μάτς, όταν δεν τη βρεις την καλή βραδιά, δεν λέω στην κακή, δεν ήταν μια κακή βραδιά με την Μαρσέικ, αλλά δεν ήταν η καλή βραδιά, όταν δεν την βρεις την καλή βραδιά, έχεις την ευκαιρία να το κάνεις το αποτέλεσμα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ρεβάνς. Μπορεί και στη ρεβάνς να μην τη βρεις σε καλή βραδιά. Μπορεί και στη ρεβάνς να βρει έναν τρόπο να τους εκνευρίσει. Είδες πόσο εύκολο ήταν να εκνευριστούν με το που δέχτηκαν τον γκολ από τον προπονητή τους, που και αυτή η ψυχούλα δεν θα είναι στην Τούμπα, τέλος πάντων δεν θα είναι στον πάγκο. Καλό είναι αυτό, γιατί δεν θα ασχοληθεί ο κόσμος μαζί του, γιατί διαφορετικά δεν έπαιζε να μην ασχοληθεί μαζί του. Μέχρι τον Παγιέτ, όπως λες, που εκεί πέρα ήταν μονίμως μες στα νεύρα και στην Κρίνια και στους τσαμπουκάδες. Ο Κιντουζή ήταν πολύ ήρεμος, και Κιντουζή πάρα πολύ ήρεμος. Δεν κατάλαβα πώς. Δεν έχω καμιά ξαναδέρφη ελεύθερη να τη δώσω. Καλό παιδί φαίνεται. Και να ανοίξουμε ένα μαγαζί. Πολύ καλό παιδί. Ενώ συνήθως είναι ο πρώτος στις μπαντούρες και στους τσαμπουκάδες. Σοβαρά. Θες, ήταν πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω. Να ανοίξουμε και ένα μαγαζί με ρούχα, να κάνει και το μοντέλο να φοράει. Δεν στη σακάκι φοράω εγώ, όταν λέει στην πελάτησα, τέτοιο να πάρει τον άντρα σου. Τέτοια φάση είναι. Ναι. Ελπίζω να είναι έτσι και στη Ρεβάνς. Και εγώ, γιατί πολλά είπα. Θα μην φανεί η ποιότητά του ούτε στη Ρεβάνς, θα είναι όπως ήταν χθες. Οκ, έχουμε μπροστά μια μεγάλη Ρεβάνς και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Ευρωπαϊκές βραδιές, ρε Μιχάλη. Ευρωπαϊκές βραδιές, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσο έχω μαλώσει με 150.000 παοξίδες όλα αυτά τα χρόνια. Που λένε, και ποια Ευρώπη τώρα, εμείς εδώ στο πρωτάθλημα. Λένε, φίλε, άλλη φάση ευρωπαϊκή βραδιά. Άλλο πρεστής, άλλη ιστορία. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Με εξαίρεση, και το έχω γράψει πολλές φορές, τη χρονιά που πάω προσπαθούσε να πάρει το πρωτάθλημα και τελικά το πήρε, γιατί ήταν ένα αποθυμένο και ήταν απαραίτητο να συμβεί για το μέγεθος του κλαμπ μετά από 34 χρόνια. Όλες τις άλλες χρονίες που πάω δεν έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην Ευρώπη, δεν έκανε καθόλου σωστά. Εν τέλει, στο τέλος ημέρας, τα κλαμπ, τα ελληνικά, οποιοδήποτε κλαμπ, με εξαίρεση, ξέρω εγώ, 2-3 κλαμπ της Premier League, δυναμώνουν και μεγαλώνουν μόνο μέσα από ευρωπαϊκές επιτυχίες. Αυτές είναι που ανεβάζουν το πρεστίζ, αυτές είναι που φέρνουν τα χρήματα που δεν μπορούν να έρθουν με κανέναν άλλον τρόπο. Αυτές είναι που παρακινούν ποδοσφαιριστές υψηλότερης ποιότητας να έρθουν να παίξουν σε αυτά τα ελληνικά κλαμπ. Μπούρου. Όπως είχα πει, αφού πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα δεν θα ήταν τόσο σημαντικό όσο το να παίξει ο ομίλος του Champions League. Βέβαια. Εκεί αλλάζει το πρεστίζ, αλλάζει η οικονομία.
ξαφνικά τον ποδοσφαιριστή σου τον βγάζει στην υψηλότερη πασαρέλα, εκεί τον βλέπει, τον βλέπουν πολύ μεγαλύτερα πορτοφόλια και του δίνουν σημασία πολύ μεγαλύτερα πορτοφόλια, εκεί μεγαλώνει πολύ το δικό σου πορτοφόλι, εκεί ο κάθε ποδοσφαιριστής σε κάθε γωνιά του πλανήτη μαθαίνει την ομάδα σου και όταν αύριο μεθαύριο, ποτέ δεν ξέρεις, τον προσεγγίσεις, την έχει δει. Έχει δει το γήπεδό σου, έχει δει τους οπαδούς σου, έχει δει την εικόνα σου. Μπούρου, 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 μπούρου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μεγαλώνουν τα ελληνικά κλαμπ από τις ευρωπαϊκές βραδιές τους. Έτσι. Κύριε Τσόχο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα, το μενού Παρασκευούλα είναι σήμερα, πρέπει να μας το πείτε για να δούμε που θα σας βρούμε, να πούμε. Περιγράφω ΑΕΚΑΡΙ στην Κυριακή. Α, ναι. Το Σάββατο τι περιγράφω, ένα αγγλικό περιγράφω. Arsenal Brighton περιγράφω. Arsenal, διπλάρα, διπλάρα η μεγάλη Brighton. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά. Αυτά από τον αγαπημένο μου Μιχάλη Τσόχο.